ξεκίνησε η διαβούλευση για την πρόταση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης των δημοτικών τελών και τελών κοινοχρήσεων χώρων, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες στον χώρο της εστίασης, στον εμπορικό κόσμο, στους βιοτέχνες και στο εργατικό κέντρο. Η κάθε αύξηση που γίνεται αυτή τη στιγμή δίνει ουσιαστικά καύσιμο, και αυτό ανησυχούμε, καύσιμο στον πληθωρισμό και σε ένα πλαίσιο αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια, να είμαστε και να μην θέλουμε καμία αύξηση, ιδιαίτερα στα δημοτικά τέλη. Σε κάθε σκέψη να αυξηθούν οι τιμές στη φοινικιά μαλάδες, εκείνο στη ζώνη, τη φοινοτυπική ζώνη, του 2.200 στρέμματα, είναι απαράδεκτο. Ερχόμαστε τώρα στην καινούργια πρόταση που φέρατε εσείς σαν Δημοτική Αρχή. Έσοδα μέχρι 31/12/23 18.926.000 και δαπάνες για το 24/22/942. Τι έγινε ξαφνικά, πού βρεθήκανε σε ένα μήνα μέσα 2 εκατομμύρια διαφορά? Δεν βλέπουμε καθαριότητα, δεν βλέπουμε ηλεκτροφωτισμό. Στο κομμάτι των αυξήσεων είμαστε κι εμείς κάθετα αρνητικοί. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει να μπουν αυξήσεις, γιατί την οικονομική κρίση που διανύουμε, συνεχίζει με τη διανύουμε. Να μην γίνουν αυξήσεις και να παραμείνουν όσοι έχουν τα τέλη κοινοχρήσεων χωρών και το 2024, τόνισε η Μαρία Ντονακάκη. Διαφωνούμε κάθετα για το έτος αυτό, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα έτος προσαρμογής μετά την πανδημική κρίση, να γίνουν αυξήσεις. Άρα λοιπόν, το σωστότερο θα ήταν για το 2025, που θα ήμασταν έτοιμοι και οι φορείς και ο Δήμος και εμείς σαν κλάδος, να μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να αξιολογηθούν με την εμπορικότητα και την αντικειμενικότητα των δρόμων για να βγουν οι σωστές τιμές. Όπως είναι γνωστό, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής προτείνει μειώσεις σε 66 οδούς και αυξήσεις σε 33, ενώ δημιουργούνται 7 ζώνες εντός οτιχών, 3 εκτός οτιχών και μία ζώνη στη Νέα Λικαρνασσό. Η πόλη νοσή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει αυτή η πραγματικότητα. Είναι απαράδεκτη εικόνα της πόλης. Διαφωνούμε όμως εντός τυχών. Η Μιλάτου, η Κοραή, με τη Χάνδακος ή με την Καγιαμπή ή με κάποιους άλλους δρόμους, τι διαφορά έχουν? Πώς κατανέμουμε αυτό το δημόσιο χώρο? Διότι ως δημότες περπατάμε και κουτουλάμε σε τραπέζια, κουτουλάμε σε καρέκλες. Έγινε δείκτες αντικειμενικότητας, δικαιοσύνη και εξορθολογισμός. Δεν αντέχουμε άλλες αυξήσεις, έκανε σαφές ο κλάδος, ο οποίος έκανε λόγο για αστοχίες στην πρόταση, κυρίως για τις ζώνες εντός οτιχών, τονίζοντας την ανάγκη μείωσης του αριθμού των προτινόμενων ζωνών και σημειώνοντας πως δεν έχει επέλθει η κανονικότητα. Και δεν χρειάζεται να γίνουν τόσο πολλές ζώνες. Βλέπουμε την Αργυράκη, ένα παράδειγμα, ή την Καγιαμπή, που έχει πάρα πολλά μαγαζιά και είναι στα εξέντρα, και βλέπουμε την Αρκολέοντο που είναι στα 150. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν διορθώσεις στα τέλη κοινοχρήσεων χώρων και αναμένει την πρόταση του κλάδου της εστίασης. Έτσι ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό και εφόσον αυτό χρειάζεται γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις. Για την πρόταση των δημοτικών τελών, η οποία διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 5 λεπτά ως τιμή γενικού συντελεστή στις αστικές περιοχές και 0,98 ευρώ στις περιαστικές, ο Αλέξης Καλοκαιρινός υποστήριξε ότι τα δημοτικά τέλη του Ηρακλείου είναι τα χαμηλότερα σε επίπεδο Κρήτης. Τα τέλη αντικειμενικά, θα έλεγα, δεν είναι υψηλά. Είναι σε λογικά τέλη να φέρουμε καλές υπηρεσίες. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνικών Εμπόρων Νομού Ηρακλείου δεν συμφωνεί με την αύξηση των δημοτικών τελών. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια έχει επιβαρύνει και τους καταναλωτές αλλά και τους επαγγελματίες υπέρμετρα. Μάλιστα, ο κ. Λεκάκης παρουσίασε στοιχεία ότι ορισμένοι επαγγελματίες πληρώνουν ακριβότερα τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Σήμερα αναφέρουν δημοτικά τέλη στη Φοινικιά Μαλάδες 2.65. Κρατάω σήμερα εδώ πέρα τον λογαριασμό του ρεύματος της επιχείρησής μου. Δημοτικά τέλη 2.80. Τελικά τι επικρατεί και τι υφίσταται?